Γιατί πρέπει να συνδεθούμε εμείς τώρα με την Εύη. Έχει φτάσει ο Γιώργος Τσελίκας στο σημείο. Είναι κοντά του και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο οποίος ήταν εκεί από χθες. Έχει δώσει τα μηχανήματα της περιφέρειας για να βοηθήσει τη φωτιά. Για πάμε, Γιώργο. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, παιδιά από το χωριό Γαβαλά. Δεν έχει επιστροφή ο κύριος Μπακογιάννης. Θα του κάνω και τι ερωτήσεις θα μου λέτε. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη λοιπόν τρία ενεργά μέτωπα. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά θα δείτε με τη βοήθεια του Μπασιλού. Είναι στο βάθος πίσω. Έτσι, καπνός, πολύ πυκνός, έχει σαρώσει όλη την περιοχή. Λοιπόν, κύριε Μπακογιάννη, όσο δίνει τα πλάνα, πείτε μου, κοντολογείς σε τι κατάσταση λοιπόν είμαστε τώρα και τι περιμένουμε για τις επόμενες ώρες. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, έτσι. Να τα πάρουμε από την αρχή. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε 5 προληπτικές εκκοινώσεις οικισμών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν παίζουμε με την ανθρώπινη ζωή. Ο αγώνας συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αντιμετωπίζουμε 3 φωτιές ταυτόχρονα. Έχουμε τα ενέργεια μέσα, έχουμε τα επίγεια μέσα. Η περιφέρεια και ο Δήμος συνδράμουν με κάθε τρόπο. Έχουμε γύρω στους 23 υδροφόρες και 8 ελπιστοφόρα. Είναι επικίνδυνες φωτιές, παιδιά, αυτή την ώρα. Είναι κοντά σε οικισμούς, Γιώργο. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους πυροσβέστες, σε όλα τα σώματα ασφαλείας, με πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν. Άρα αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν, δεν έχουμε ζημίες ηλικίες, δεν έχουμε. Μόνο 5 άνθρωποι έχουν πάει προληπτικά σε νοσοκομείο. Είχαμε 5 ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίσαν αναπνευστικά προβλήματα και πήγαν στο νοσοκομείο. Σπίτια κάηκαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, όπως δείχνει. Αυτό μου λέει, σπίτια έχουν καεί, όχι, δεν γνωρίζετε κάτι. Όχι. Δεν έχουν καεί σπίτια. Δεν κινδυνεύει, δεν συντρέχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές ή για περιουσίες. Αλλά εδώ είμαστε και δίνουμε τη μάχη μας. Το καλό είναι ότι οι παιδιά έχουν κοπάσει και οι άνεμοι. Οι άνεμοι δεν είναι τόσο ισχυροί όσο τα άνεμοι. Δηλαδή, Γιώργο, εντός της μέρας θα τις σβήσουν τη φωτιά. Τι εκτίμηση κάνει. Είναι ότι θα μείνει στα δύο ποφόρ κατά διάρκεια. Τι εκτίμηση κάνετε εντός της ημέρας. Δηλαδή, αργά μέχρι το απόγευμα θα έχει σβήσει φωτιά και τα τρία με το πιστεύετε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τέτοιες εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσει με τέτοια πρόβλεψη. Είμαστε μέσα στη μάχη, είμαστε όλοι εδώ. Είναι από καλύτερες συνθήκες πάντως, αυτό διαπιστώνουμε εμείς. Δήμος, περιφέρεια και κάνουμε ναι, κάθε είναι καλή, είναι καλύτερες συνθήκες, πολύ καλύτερες. Μόνο ΚΑΠ να έχει, γι' αυτό έχει σκοτεινιάσει και λίγο ουρανός, αφού έχει φτάσει μέχρι την Αθήνα, παιδιά. Η ΚΑΠ να έχει φτάσει, και η μυρωδιά, Γιώργο, μέχρι εδώ. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι είναι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει καλύτερο συντονισμός. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Και η παρουσία του κυρίου Μπακογιάννη εκεί βοήθησε. Και των εναέριων μέσων τώρα το πρωί. Υπάρχει η υποψία του εμπειρισμού, Γιώργο, να το ρωτήσουμε και αυτό. Γιατί ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου το είπε. Ρωτάνε μέσα. Πιστεύετε ότι υπάρχει υποψία εμπειρισμού. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πει κανείς κάτι τέτοιο. Γιατί σήμερα με πληροφορίες κάτι ακούστηκε ότι δεν μπορεί τρία μέτωπα ταυτόχρονα να κουντώσαν, καταλάβατε. Μες τη νύχτα ειδικά. Κοιτάξτε, έχουμε κάθε λόγο να υποψιαζόμαστε εμπειρισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Το ανακριτικό, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε. Εσείς πόσα μηχανήματα έχετε για διάθεση εδώ. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 23 υδροφόρες και 8 ελπιστοφόρα. Περιφέρεια Στερεάς λέμε τώρα. Άρα το παρήγορο, παιδιά. Το παρήγορο ότι υπάρχει μια δυναμική συνέργεια από χερσαίες ενέργειες δυνάμεις μαζί με μηχανήματα, πεζοπόρα τμήματα, υδροφόρες. Έτσι όλοι μαζί λοιπόν μια γροθιά για την κατάσβεση και μη εξάπλωση της φωτιάς. Βλέπετε στο βάθος λοιπόν αυτά, αυτό Γιώργο. Το μέτωπο που βλέπετε πυκνός καπνός. Γιώργο, καλημερίζουμε. Έτσι, να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη. Θα πει κανείς γιατί είναι εκεί ο Περιφερειάρχης ενώ εξελέγει Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι γιατί ακόμα δεν έχει αναλάβει. Οπότε έχει έρθει και ο νέος Περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και ο καινούριος εκεί, Γιώργο, έτσι δεν είναι, ο νεοεκλεγής εννοώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.